Σοκ στην κοινωνία της Κρήτης προκαλούν οι καταγγελίες νεαρών κοριτσιών σε βάρος 57χρονου εκπαιδευτικού ιδιοκτήτη φροντιστηρίου στα Χανιά, που κάνουν λόγο για ασελγείς πράξεις και για ολοκληρωμένη συνουσία κατά φύση και παραφύση με 13χρονες και 15χρονες μαθητριές του. Η υπόθεση άρχισε να ξεδιπλώνεται τις προηγούμενες ημέρες μετά από τη σύλληψη του εκπαιδευτικού για άλλες παράνομες δραστηριότητες. Ο 57χρονος συνελήφθη από άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, κατηγορούμενος για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και περί αρχαιοτήτων, καθώς σε έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι του βρέθηκε ένα περίστροφο, φυσίγγια και κεραμικά κομμάτια. Στην πορεία, ωστόσο, σε βάρος του συλληφθέντα έγιναν βαρύτατες καταγγελίες. Αρχικά, μια 18χρονη σήμερα κοπέλα πέρασε το κατόφλι του αστυνομικού μεγάρου Χανίων, καταγγέλλοντας ότι το 2013, στην ηλικία των 13 ετών, ο 57χρονος, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως εκπαιδευτικού, αφού φρόντισε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της, άρχισε να προχωρά συστηματικά σε ασελγείς πράξεις, αλλά και σε ολοκληρωμένη συνουσία κατά φύση μέσα σε χώρους του φροντιστηρίου. Και αυτά τα πράγματα είναι άρρωστα για να κάνεις τέτοιες πράξεις σε ανήλικα παιδιά. Τουλάχιστον 4 ακόμη κοπέλες από 20 έως 24 ετών σήμερα φέρονται να κατήγγειλαν τον εκπαιδευτικό για θοπεύσεις, παραφύση και καταφύση ασέλγεια σε βάρος τους. Είμαι συγκλονισμένος. Και καταστροφή είναι αυτό. Αν είναι αλήθεια, είναι πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή το συγχαίνω με αυτούς που πειράσουν τα παιδιά. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν πρώην μαθήτριες του συλληφθέντα, προκειμένου να ικανοποιεί ανενόχλητος τις ερωτικές του επιθυμίες, φρόντιζε να εξασφαλίζει όχι μόνο την εμπιστοσύνη των ανήλικων κοριτσιών, αλλά και των οικογενειών τους. Πολύ άσχημο πράγμα. Τι να πεις τώρα. Τι να πεις σε αυτό το άνθρωπο. Τι να πεις. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν ξέρω. Ντροπή, τίποτα άλλο. Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, ο 57χρονος εκπαιδευτικός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Χανίων, από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο στην ανακρίτρια. Την ίδια ώρα, οι ιδιοκτικές αρχές εξετάζουν με προσοχή την υπόθεση, έχοντας στα χέρια τους ηλεκτρονικές συσκευές που βρέθηκαν στο σπίτι του συλληφθέντα, το περιεχόμενο των οποίων αναμένεται να σταλεί στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.